Θα μένουμε κυρίες και κύριοι στα συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλου που είχε και εντάσεις. Είχαμε και διακοπή της συνεδρίας. Θα πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε και με το ληξιαρχείο της Αιανής, αλλά φυσικά και με όλα τα θέματα. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Λάζαρο Μαλιούτα, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κοζάνης και πρώην Δήμαρχο, για να δούμε όλα όσα υπόθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Κύριε Μαλιούτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μία συνεδρίαση με πολλά θέματα, κύριε Μαλιούτα, με εντάσεις, με έτσι, διαφωνίες όσον αφορά το θέμα με το ληξιαρχείο της Αιανής. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο. Είδαμε και το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του Δημάρχου του κ. Κοκαλιάρη και τις δικές και του κ. Κουζιάκη και του κ. Βαβλιάρα. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, γιατί υπάρχει η επιμονή της Δημοτικής Αρχής, της Νέας Δημοτικής Αρχής, να κλείξει το ληξιαρχείο. Και ποια είναι φυσικά και η δική σας θέση τώρα, κύριε Μαλιούτα? Η δική μας θέση, κύριε Βακρατσά, είναι ξεκάθαρη. Το ληξιαρχείο της Αιανής, όπως και τα ληξιαρχεία στις άλλες δημοτικές ενότητες, πρέπει να μείνουν εκεί. Το όλο το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Αιανή, γιατί η Αιανή είναι η έδρα, πρώτον καταρχήν είναι έδρα του, ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης, αφενός, αλλά και απ' την άλλη είναι εκείνη η έδρα πρώην Δήμου, η οποία απέχει περισσότερο από την πόλη της Κοζάνης, που ό,τι αυτό, ό,τι αυτό συνεπάγεται την εξυπηρέτηση των πολιτών. Κατά τη γνώμη μας είναι μονοσήμαντα αναγκαίο να παραμείνει το ληξιαρχείο στην Αιανή. Και επιμένω σε αυτό γιατί και το θα το συνδυάσω και με μια άλλη δράση με το που το προηγούμενο διάστημα πήρε και αυτό μια δημοσιότητα με το μουσείο, το νέο εκθεσιακό χώρο που γίνεται για να τονίζει την περιβαλλοντική δραστηριότητα γύρω από τη λίμνη Πολυφίτου κτλ. Στην Αιανή. Η Αιανή, αν το συνδυάσουμε και με το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και η Αιανή πάντα ήταν ένας γαστρονομικός προορισμός, πρέπει να ενισχύσουμε την Αιανή, πρέπει να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες και πρέπει να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα και να μείνει ο κόσμος εκεί. Εσείς γιατί θέλετε ότι η Δημοτική Αρχή θέλει να το κλείσει? Εσείς γιατί δεν το κλείσατε, παράδειγμα? Ή γιατί δεν το καταργήσατε εσείς που σας λέτε 30 μήνες στον Δήμαρχο? Γιατί επιμένει ο κ. Κοκαλιάρης? Και εγώ είχα δεχθεί εισηγήσεις να κλείσουν τα ληξιαρχεία. Δεν το κλείσατε. Αλλά δεν είχα προχωρήσει αυτή την απόφαση γιατί πριτάνευε η λογική να κρατήσουμε ισχυρούς πόλους, αποκεντρωμένη δραστηριότητα του Δήμου και στις έδρες των άλλων δημοτικών ενωτήτων. Αυτό είναι το κρίσιμο, ήταν για μένα το κρίσιμο, αυτό ήταν το κυρίαρχο. Και χθες υπήρξε μια μεγάλη παρουσία ανθρώπων και τοπικών και αιρετών και πρώην δημάρχων και κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρόλο που ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο με πολύ λίγα θέματα, αυτό φάνηκε και από την ώρα που τελείωσε εν τέλει, που θα μπορούσε κάλλιστα να συζητηθεί και να συζητηθεί με την έννοια ότι δεν ήταν να πάρει κάποια απόφαση, δεν έχει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια απόφαση. Το κλείσιμο ή μη το κλείσιμο προκύπτει μετά από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Δημάρχου. Και αυτήν έγινε, δυστυχώς. Αν θέλει, τώρα τι αποφασίσατε, δηλαδή τι θα γίνει, θα έρθει ξανά το θέμα επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα? Μπορεί να το σταματήσει ο κ. Κοκαλιάρης? Έστειλε μια επιστολή να πει ότι εγώ δεν θέλω να καταργηθεί το ληξιαρχείο. Ο κ. Κοκαλιάρης, προφανώς ο Δήμαρχος, ναι, προφανώς μπορεί να πει είτε να παγώσει συγκεκριμένη διαδικασία, είτε να ανακαλέσει, όπως ζητήθηκε από έναν από τους εκπροσώπους από τη Αιανής, ή να ανακαλέσει την επιστολή του. Υπάρχουν λύσεις, δεν είναι από τη στιγμή που δεν έχει βγει το ΦΕΚ που κλείνει τα ληξιαρχεία του Δήμου Κοζάνης. Ναι, η όλη διαδικασία, η όλη εξέλιξη μπορεί να ανατραπεί και πρέπει να ανατραπεί. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο επόμενο διάστημα. Τώρα, να έρθω στα τελευταία έτσι δελτία τύπου που έχετε εκδώσει. Ενότητα, η Δημοτική Αρχή Κοκαλάρη δικαιώνει τις επιλογές και αναδεικνύει τα επιτέγματά μας. Η Νέα Δημοτική Αρχή δεν αρκείται να χαμογελάει και να καμαρώνει με τα έργα της ενότητας. Συνέχεια ψεύδεται γι' αυτά και προσπαθεί να διαστευλώσει την πραγματικότητα. Θα τα δούμε και ένα-ένα αναλυτικά. Και η Νέα Δημοτική Αρχή γνωρίζει το Δήμο και τα έργα του. Υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση την τελευταία περίοδο. Και βλέπω έντονη αντιπαράθεση με την έννοια ότι σας αδικούν τα δελτία τύπου της Δημοτικής Αρχής Κοκαλιάρη. Γιατί κάποια στιγμή σε ένα δελτίο τύπου όσον αφορά το κολυμβητήριο, η αργοπορία του κολυμβητήριου έχει ονοματεπώνυμο από τον κ. Κοκαλιάρη. Και είδαμε τις απαντήσεις. Να τα πάρουμε αναλυτικά. Να τα δούμε αναλυτικά. Ας τα πάρουμε αναλυτικά. Ναι, έργος δις, είδαμε. Η συγκεκριμένη αναφορά που αφορά για ανακρίβειες και τα λοιπά αφορά το κολυμβητήριο. Ναι. Σε κανένα άλλο δελτίο τύπου δεν
έγινε καμία αναφορά για. Εσείς νιώθετε θυγμένος ότι η Δημοτική Αρχή δεν αναφέρεται στο έργο σας. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Ναι. Όχι, δεν έχω καμία απέτηση από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ νιώθω υποχρεωμένος σαν η επικεφαλής, ο προηγούμενος δήμαρχος, σαν επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Και όταν εξελίσσονται τα έργα τα οποία δρομολογήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να βγω και να τα αναδείξω. Η Δημοτική Αρχή κάνει τη δουλειά της και κρίνεται γι' αυτό. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, την κάνουμε και το παρελθόν και την κάνουμε mm-hmm. και τώρα και το συζητάμε. Αυτό που θέλω να... η συγκεκριμένη αναφορά σε ό,τι αφορά το κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο το οποίο το δώσαμε έχει όνομα πλέον. Είναι και κολυμβητήριο Ταϊγανίδης, δεν είναι ανώνυμο. Έχει να κάνει με το ότι το έργο δεν ήταν έτοιμο ή έπρεπε να κάνει κάτι η Δημοτική Αρχή. Κύριε Βακρατσά, να μην μπερδεύουμε το τι κάνει η Δημοτική Αρχή και το τι κάνει, το τι κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Μες. Ο Δήμος Κοζάνης έχει υπηρεσίες οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία, είναι έτοιμες, μπορούν να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα και αν έχει. Δημοτική Αρχή η απόφαση, η απόφαση για την κατακύρωση του έργου του κολυμβητηρίου πάρθηκε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε. Πήγε ο φάκελος στο ελεγκτικό, γιατί λόγω ύψους προϋπολογισμού έπρεπε να πάει στο ελεγκτικό για έλεγχο. Ήρθε και ο νέος δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση. Άρα το έργο ήταν πανέτοιμο για να υλοποιηθεί. Οι όποιες εκκρεμότητες υπήρχαν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας κτλ. Είναι οι συνήθεις εκκρεμότητες που υπάρχουν και τις οποίες η υπηρεσία του Δήμου τις αντιμετωπίζει. Ναι, επειδή μιλήσαμε για τον κολυμβητήριο, λέτε και παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες τον Δήμαρχο να με τους αντιμάρους, χωρίς στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, να πηγαίνουν να επιβλέψουν το έργο και κάνετε έτσι μια κριτική εδώ πέρα. Δεν έκανα καμία κριτική, κύριε Βακρατσά. Μόνο το ότι υπήρχαν εκκρεμότητες στο έργο. Δεν υπήρχε καμία απολύτως εκκρεμότητα στο έργο. Και αυτό αποδεικνύεται το ότι μετά την θετική απάντηση από το ελεγκτικό συνέδριο, που δείχνει ότι έγινε σωστά η όλη υπηρεσία από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, υπογράφτηκε η σύμβαση. Εσείς θεωρείτε ότι οικειοποιείται έργα με μη δημοτική αρχή δικά σας? Δηλαδή, εντάξει, η δίκη σε 6 μέτρα, το βλέπω εδώ πέρα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε την ενθουσιώδη στάση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου κ. Κοκαλιάρη απέναντι σε έργα και πρωτοβουλίες που παρέλαβε από τη δική μας αυτοδιοικητική περίοδο. Ναι, το ίδιο λέγατε και εσείς όταν ήσασταν Δήμαρχος 19 μέχρι 23 και για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Ιωαννίδη. Να σας πω λίγο το εξής, κύριε Μπακρατσά. Γιατί έχω εδώ τα αγωνία τύπου και διαβάζω τι ακριβώς έχετε γράψει. Ναι. Επειδή τα έχω γράψει εγώ, ξέρω πολύ καλά τι έχω γράψει. Ναι. Τι θέλω να πω. Το να πανηγυρίζει κάποιος για ένα έργο το οποίο δεν είχε καμία απολύτως συνεισφορά, αντικειμενικά δεν είχε έτσι. Γιατί δεν είχε καμιά εμπλοκή με το Δήμο κτλ. Με τη διοίκηση του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λίγο παράξενο. Παρ' όλα αυτά. Εγώ δεν το κρίνω. Ας το κρίνουν οι πολίτες και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα. Ναι, οι οποίοι όμως ήταν. Αντιπολίτευση. Τώρα, πώς βλέπετε όλα αυτά, και θα πάω στο έργο όσον αφορά το ΣΔΙΤ. Και εκεί κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά. Σας είδα και εκεί, που αναφερθήκατε με ένα δελτίο τύπου για τη δημοσιότητα που δόθηκε στο έργο, παρουσιάσατε τα στοιχεία. Είστε ικανοποιημένος από αυτό που συνεχίζει η σημερινή Δημοτική Αρχή? Είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι βρέθηκαν εκπρόσωποι των υποψηφίων αδόχων για το έργο του ΣΔΙΤ, που μιλάμε για ένα ποσό πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μαλούτα. Ναι, το έργο του ΣΔΙΤ είναι η κορονίδα των έργων που κάναμε. Έτσι θυμίζω ότι το λέγαμε και το επαναλαμβάναμε για όλα τα προηγούμενα χρόνια, το ότι έχουμε καταφέρει κάτι μοναδικό στην αυτοδιοικητική ιστορία του Δήμου Κοζάνης, αυτήν τη δημοτική περίοδο να φέρουμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για έργα στο Δήμο μας συνολικά. Και κυρίως τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, από ανταγωνιστικά προγράμματα. Κορονίδα όλων αυτών των έργων ήταν το έργο του ΣΔΙΤ, που όπως σωστά περιγράφεται, είναι ένα έργο 80 εκατομμυρίων. Ύψους 180 εκατομμυρίων, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως το Μουσείο Τεχνολογίας, σχολικά κτίρια
και αθλητικές υποδομές. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αναβαθμίζει το Δήμο της Κοζάνης, ένα έργο που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Κοζάνης να ανέβει κατηγορία και εννοώ σαν ένας Δήμος κατά μήκος της Εγνατίας Οδού που πραγματικά θα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο να ακολουθήσει τις διαδικασίες που τρέχει η τεχνική υπηρεσία. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο Κοζάνης, κύριε Μαλλού? Το ακούσαμε πολλές φορές φλεξώντας και τον ίδιο τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Κοκαλάρη και αντιδημάρχους, ότι παρέλαβαν μια κατάσταση με πολλά προβλήματα. Χωρίς προϋπολογισμό, με δυσκολίες στην αποκριά, δεν μπορούσαν, υπήρχαν ζητήματα πολλά. Αυτή είναι η κατάσταση που άφησατε όταν φύγατε 31/12 από το Δήμο Κοζάνης. Γιατί δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να σας φιλοξενήσω. Σας φιλοξένησα κάποια στιγμή μετά τις εκλογές και αρκετές φορές. Τώρα όμως. Εδώ, αυτή ήταν η εικόνα που αφήσατε, χωρίς προϋπολογισμό το Δήμο, με πολλά προβλήματα. Αυτό λέει η Δημοτική Αρχή. Θα σας πω, κύριε, καταρχήν να απαντήσω το τι αφήσαμε, αλλά ας απαντήσω πρώτα στα σχόλια που επισημάνατε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις αποκριές, για σημαντικές δραστηριότητες των απόκριων, δηλαδή για τις συμβάσεις, προμήθειες και υπάρχουν. Υπήρχαν ήδη συμβάσεις από τον οργανισμό πριν καταργηθεί ο οργανισμός. Άρα υπήρχαν για ένα κομμάτι της δραστηριότητας υπήρχαν συμβάσεις από πριν. Δεύτερον, όπως είχα την ευκαιρία να αναδείξω και με αναρτήσεις και μπορείτε να τις δείτε επίσης στο site της παράταξης, ήταν ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε σαν πρόεδρος του οργανισμού και είχε την ευθύνη διοργάνωσης της αποκριάς και την περίοδο 2014-2019, συμβάσεις για την απόκρια, για τις απόκριες, δηλαδή για τα κοιχιά, για το κρασί, γινόταν για τέτοια πράγματα, γινόταν μέχρι την παραμονή της Τσικνοπέμπτης. Άρα δεν υπήρξε καμιά καθυστέρηση. Ό,τι μπορούσε να υπήρχε μια αριθμία, ίσως επειδή καταργήθηκε ο οργανισμός από την 31/12 και από την αρχή της χρονιάς έπρεπε να τρέξουν μέσω του Δήμου, αλλά σε τίποτα από ό,τι είχαν γίνει δεν εμπόδισε το να υλοποιηθεί το έργο του Δήμου την περίοδο της αποκριάς. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, κύριε Μακρατσά, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είχε ψηφίσει και τον προϋπολογισμό. Η εκκρεμότητα που υπήρχε ήταν το ότι δεν είχε σταλεί ο προϋπολογισμός στο παρατηρητήριο για να εκφράσει τη γνώμη του. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορούσε εμάς. Και βεβαίως ο ίδιος προϋπολογισμός, χωρίς καμιά απολύτως αλλαγή ή με κάποιες εντελώς τυπικές αλλαγές, ήρθε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αυτό σε ό,τι αφορά τα σχόλια. Τώρα το τι αφήσαμε. Αφήσαμε ένα ψηφισμένο, ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο μόνο για το 2024 περιλαμβάνει έναν όγκο έργων 34 εκατομμυρίων ευρώ, προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ, πλήρως εξασφαλισμένης χρηματοδότησης. Αυτό το έργο είναι αυτό που υλοποιείται, είναι και όλα αυτά τα έργα και άλλα που θα δείτε το επόμενο διάστημα που ο νυν Δήμαρχος έχει την ευκαιρία να τα επισκέπτεται και να τα βλέπει και να παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών. Ένα τεράστιο όγκο έργο. Δεύτερον, παραδώσαμε έναν Δήμο σε μια οικονομική κατάσταση η οποία, όπως θα αποδειχθεί, μέσα στον Απρίλιο θα κλείσει και αυτό και θα δούμε τα συγκριτικά αποτελέσματα, τι παραλάβαμε και τι παραδώσαμε. Μάλιστα. Όταν θα κλείσει ο ισολογισμός του 2019, ο οποίος από την υπηρεσία συντάσσεται, δεν συντάσσεται από τους αιρετούς, και θα αποδειχθεί ότι παραδίνουμε το Δήμο σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι τον παραλάβαμε το 2014. Και τρίτον, αφήνουμε ένα Δήμο το 19. Ο οποίος... Ξαναπαραλάβατε, εσείς το Δήμο το 19. Το 14 το παραδώσατε. Το 19, ναι, σωστά, ναι. Σωστά, συγγνώμη. Και τέλος, παραδώσαμε έναν Δήμο ο οποίος έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό στερέωμα. Και μιλάω για τους τέσσερις Δήμους από τους 6 ελληνικούς που καταφέραμε και ενταχθήκαμε μέσα στους
στην ομάδα των 100 mm-hmm. κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, ναι, ναι, που δεν ξεπερνούν τους 30, είναι περίπου 30 αυτή η δήμη ευρωπαϊκή που το κατάφεραν αυτό. Τη συμμετοχή μας στα pilot cities, όπου ήμασταν ο πρώτος δήμος ελληνικός που καταφέραμε να επιτύχουμε αυτήν την διάκριση, και βεβαίως σε μια σειρά από άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον της περιοχής και το μέλλον του Δήμου μας, με λυμένα αρκετά ζητήματα που σχετίζονται και με τις κοινωνικές πολιτικές, όπου έχουμε επιτύχει ένα σημαντικό έργο, με λυμένες τις όλα τα προαπαιτούμενα για τα νεκροταφεία, για τα νέα νεκροταφεία του Δήμου, και με ένα σχέδιο για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Πώς κρίνεται τη μέχρι τώρα πορεία της Δημοτικής Αρχής αυτούς τους 4 μήνες, και θα έρθω μετά και σε εσάς, πώς κρίνεται, δηλαδή, έχει πάρει πρωτοβουλίες? Θέλω ένα σχόλιο από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αδεπολίτης και μέχρι πρώτην ως Δημάρχου Κοζάνης. Κύριε Βακρατσά, προχωράνε ζητήματα του Δήμου Κοζάνης, έχουν παγώσει θέματα. Κύριε Βακρατσά, εντάξει, είμαστε, είναι μια περίοδος που ακόμη, εντάξει, είναι προσαρμογής. Περίπου, είμαστε περίπου, δεν ξέρουμε καν αν έχουμε ξεπεράσει τις 100 μέρες. Ναι, έτσι έχουμε ξεπεράσει. Γιατί υπάρχει και απολογισμό τώρα ξαναπάλι, κάθε δίμηνο. Της Δημοτικής Αρχής, άρα εγώ δεν περιμένω να δω αποτελέσματα αυτήν την περίοδο, με την έννοια το ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, πρέπει να υπάρξει, να υπάρξουν, έτσι, να δουν σε βάθος όλα τα μέτωπα, τα ανοιχτά τα ζητήματα, και να πάρουν τις πρωτοβουλίες. Δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Όμως, από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε για τα ζητήματα που απαιτούσαν αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, έχω, να σας πω την αλήθεια, κάποια ανησυχητικά μηνύματα. Το ένα από αυτό αφορά το ζήτημα της κατάργησης του ληξιαρχείου στην Αιανή. Το δεύτερο αφορά στην αύξηση των δημοτικών τελών κατά 6%. Θυμίζω το ότι εμείς... Εσείς θα το κάνατε αυτό, δηλαδή, αν είσαι στάνταση με την Δημοτική Αρχή? Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, ναι, θα σας απαντήσω και αυτό. Εμείς στην δημοτική μας περίοδο, παρότι είχαμε τις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, παρότι είχαμε ένα σωρό προβλήματα, καταφέραμε να μην αυξήσουμε καθόλου τα δημοτικά τέλη όλη δημοτική περίοδο. Το τρίτο, ζητήματα που σχετίζονται με κόκκινα χαλιά σε ονομαστικές εορτές κτλ. Ή και το ζήτημα του Γιάννη Σκερνά ή Γιάννη Σπίνη, είναι ζητήματα τα οποία δεν προϊονίζουν καλά. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να δούμε τις αποφάσεις και τις επιλογές Δημοτικής Αρχής και να τις κρίνουμε στην ώρα τους. Ωραία. Μετά από 4 μήνες σχεδόν, είστε επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Σκεφτήκατε τι λάθη κάνατε ως συνδυασμός και ως Δημοτική Αρχή και δεν σας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες? Εγώ να αφήσω την περίοδο που ήσασταν μέχρι 31-12, μετά από 4 μήνες, τώρα που είστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ήρθε στο μυαλό του Λάζου, του Μαλού, του και του συνεργάτου. Τι λάθη κάναμε και δεν μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες? Εδώ μιλάτε για τόσα έργα. Εδώ μου παρουσιάζετε χιλιάδες έργα, πολλά έργα, και τα οποία προχωράνε από εσάς. Γιατί δεν σας εμπιστεύτηκαν? Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι έγινε λάθος από την πλευρά σας και δεν σας εμπιστεύτηκαν? Μήπως δεν τα προβάλλατε, μήπως να τα δείξετε, μήπως να είστε πιο κοντά στην κοινωνία, κύριε Μαλούτα? Και το λέω τώρα, μετά από 4 μήνες σχεδόν που είστε στην αντιπολίτευση. Κύριε Βακρατσά, καταρχήν τα έργα που παρουσιάζουμε τώρα δεν παρουσιάζουμε μόνο έργα, τα παρουσιάζουμε με ντοκουμέντα, με συμβάσεις, με αποφάσεις, με τεκμήρια που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μου. Από εκεί και πέρα, η περίοδος του απολογισμού του εκλογικού αποτελέσματος για μας έληξε τον Νοέμβριο. Κάναμε τις διαδικασίες που έπρεπε να κάνουμε, συζητήσαμε σαν παράταξη, σαν ομάδα, όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τις εκλογές, αναπτύχθηκε ένας διάλογος και έχουμε αποτιμήσει το αποτέλεσμα. Οι πολίτες έκαναν την επιλογή τους, το σεβόμαστε και προχωράμε στην επόμενη μέρα. Θα είστε εκεί πέρα κανονικά μέχρι και το τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, κύριε Μαλούτα, ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, για να κάνετε την κριτική σας και να αναδεικνύετε τα ζητήματα του Δήμου Κοζάνης. Και σε αυτή τη θητεία, μέχρι το τέλος. Κύριε Βακρατσά, εγώ είμαι παρόν. Τώρα, ούτε μπορώ να προβλέψω αν θα συμβούν κάποια άλλα ζητήματα κτλ. Γεροί να είμαστε και είμαστε παρόντες και συνεχίζουμε το έργο μας. Ωραία. Για να κλείσω τώρα. Ποια από αυτά ζητήματα θα πρέπει το επόμενο διάστημα να αναδείξετε και να προχωρήσει ο Δήμος Κοζάνης? Είμαστε στην περίοδο που η απολιγνητοποίηση δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχουμε δει επενδύσεις μέχρι στιγμής, κύριε Μαλούτα.
Τι πρέπει να γίνει την επόμενη περίοδο και από την περιφέρεια και από τον Δήμο Κοζάνης και για να έρθουν θέσεις εργασίας. Και να μην χάνονται, να μην φεύγουν οι νέοι από την περιοχή μας, κύριε Μαλούτα. Κύριε Βακρατσά, σωστά το επισημαίνετε το ότι το μεγάλο ζητούμενο στην περιοχή είναι να γίνουν επενδύσεις. Να γίνουν επενδύσεις όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν εξαρτάται από το Δήμο, δεν εξαρτάται, ίσως λιγότερο, κάπως λιγότερο εξαρτάται από την περιφέρεια. Μάλιστα. Είναι πρωτίστως ευθύνη του κράτους να τρέξει τα προγράμματα, να τρέξει τις κυβέρνησες, να τρέξει όλες εκείνες τις διαδικασίες, ώστε να έρθουν οι επενδύσεις. Ακούγονται επενδύσεις, ξέρουμε για κινήσεις που έχουν γίνει από το παρελθόν. Θυμίζω τότε τον Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο πήραμε την απόφαση για να μεγαλώσει η ΒΠΕ προκειμένου να υποδεχθεί μια σημαντική επένδυση. Πήραμε ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι καρποφόρησαν στις αρχές του χρόνου οι προσπάθειες που είχαμε ούτως ώστε να μετασχηματίσουμε το ΒΙΟΠΑ ξύλου σε ένα σύγχρονο βιοτεχνικό πάρκο, όμως αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να τρέξουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Και αυτό, όπως είπα, είναι βασικά κυβερνητική ευθύνη. Ωραία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό πρέπει να επιδιώξουν όλοι οι φορείς. Αυτό πρέπει να επιδιώξουν οι εκπρόσωποι μας, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Αυτό έχει ανάγκη να γίνει στην περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο χρονικό διάστημα να αναδείξουμε τα καυτά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Άστε καλά.